Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μπορεί η Ελλάδα να ετοιμάζεται να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές, όμως οι κίνδυνοι που ελοχεύουν παγκοσμίως, με ισχυρότερο παράδειγμα το ξεσπασμένο εμπορικού πολέμου, ενδέχεται να δημιουργήσουν ευρικότητα στις αγορές, προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος δανεισμού της χώρας, προειδοποιεί ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Bruegel, Gudrun Wolf. Εν όψη τέτοιων κινδύνων, ο Γερμανός οικονομολόγος εκτιμά σε συνέντευξη παραχώρησης στο insider.gr ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα στην περίπτωση μιας stand-by συμφωνίας ή μιας προληπτικής γραμμής πίστωσης μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος. Επιλογές οι οποίες θα ενισχύσουν την ευρωστία και την σταθερότητα της Ελλάδας. Προειδοποιεί εξάλλου ότι ένας εμπορικός πόλεμος θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή προκειμένου να φύγει από την κρίση και η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να είναι σαφώς πλέον προσανατολισμένη στις γρήγορες δομικές μεταρρυθμίσεις, ώστε η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας να καταφέρει να ξαναανθίσει, υποστηρίζει μιλώντας στο insider.gr ο Χάρης Βλάδος, συγγραφέας και καθηγητής, ο οποίος πρόσφατα παρουσίασε το νέο του βιβλίο με τίτλο Παγκόσμια κρίση, καινοτομία και διαχείριση αλλαγής. Παράλληλα, τονίζω ότι το πιο σημαντικό που πρέπει να γίνει είναι να δοθούν όλες οι λύσεις που απαιτεί ο παραγωγικός κόσμος της χώρας, ώστε το εθνικό παραγωγικό σύστημα να ανοιχθεί με σθένος και με συστηματικότητα σε μια λογική εξωστρέφειας. Ενώ θεωρεί ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων είναι πρωτίστως θέμα πολιτικής θέλησης. Σημάδια ανάκαμψης εμφανίζει η αγορά τουριστικές κατοικίες στη Χαλκιδική αλλά και στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, λαμβάνοντας όθηση από το ισχυρό τουριστικό ρεύμα που προέρχεται κυρίως από τα Βαλκάνια. Οι τιμές μετά από την πτώση του 40 με 60% που κατέγραψαν την περίοδο της κρίσης έχουν αρχίσει να σταθεροποιούνται, ενώ σε κάποιες περιοχές εμφανίζουν άνοδο, ακόμη και σε ποσοστά που είχαν εμφανιστεί πολλά χρόνια στην αγορά. Σύμφωνα με τον Χρήστο Μιχαλέρη, πιστοποιημένο εκτιμητή και συνεργάτη Εθνικής Τράπεζας, τα σημάδια ανάκαμψης στην αγορά παραθεριστικής κατοικίας στην Ελλάδα διαπιστώθηκαν ήδη από το 2016, με την ζήτηση να επικεντρώνεται κυρίως σε επενδυτές από το εξωτερικό. Για τους Έλληνες ενδιαφερόμενους αγοραστές, τώρα σημαντικά ελκυστικότερα κίνητα δεύτερης κατοικίας αποτελούν όσα βρίσκονται κάτω της συνολικής αξίας των 50 με 100.000 ευρώ. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με τον γενικό δικτυμόνα και με τις 801,96 μονάδες, καταγράφοντας απόλυτες 0,68%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.